Καλησπέρα σε όλους από το Περιστέρι. 13η αγωνιστική φινάλε του πρώτου γύρου για τον Κολοσσό και τους Μίνωες. Δύο ομάδες που βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες εδώ στο Κάρβουνο. Στην πρώτη πίδες κατοχή περνάει στην ομάδα του Γιώργου Ζαμπούρα. Ο Κολοσσός, ο οποίος βρίσκεται στο 5-7, την τελευταία αγωνιστική νίκησε τους Iron Maiden με 40-48. Από την άλλη, οι Μίνωες έχουν κάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής, πήγαν στο 12-0 και αυτοί νίκησαν τους Iron Maiden. Και από ό,τι βλέπουν και το ίδιο πρόγραμμα μετά, θα δοθούν αντιμέτωποι με τους Orlando Tragics. Το πρώτο σουτ. Rebound ο Ρούσης. Drive, πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ και θα τελέσει δύο βολές ο Σιγκυριάδης. Μέσα η πρώτη. Σε δεύτερο χρόνο, κατοχή και πάλι για τους Μίνωες. Αλεξόπουλος, άσχετο το 2-2, μακρινό rebound ο Ρούσης, ποιος συγκράτησε την ισορροπία του. Σουτ μέσα απόστασης, άστοχος στην πρώτη προσπάθεια ο Πετρόπουλος, ο οποίος σε αυτά τα σουτάκια είναι μανούλα. Καλά και φάουλ στην αντίπερα όχθη. Πρώτη πόντι από πλευράς Μινών έρχονται. Διαχειρός Μαγιατζή. Μπάλα ξανά στα χέρια φιλοξενούμενων, σουτ μέσα απόστασης, εύστοχο ξανά. Φτάνει γρήγορα γρήγορα τους τέσσερις. Για τον Κολοσσό, Πετρόπουλος, ο Ρούσης από τη γωνία ψάχνει την πάσα, πολύ καλή άμυνα από τον Βογιατζή. Πετρόπουλος για τρεις, θα στοχίσει. Εφηδιασμό να τους μείνει, οι οποίοι έχουν μαζευτεί και σήμερα, από ό,τι βλέπω, δεν κάνουν έχουν κατέβει εδώ σε Κάρβουνο. Από την άλλη, 9 για τον Κολοσσό, ο οποίος τις τελευταίες φορές που έχω δει, εγώ τουλάχιστον, έχει κάποια θεματάκια με τις παρουσίες. Το σουτ Καραμεσίνης δεν καταφέρει να σώσει, μπάλα περνάει στον Πετρόπουλο και από εκεί στο Ρούσι. Πετρόπουλος από μέση απόσταση ανοίγει τον οργασμό του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από εκείνη την απόσταση, αν τον αφήσουν οι Μίνωες να πάρει τα σουτάκια του, τα πράγματα δεν θα πάνε πολύ καλά. Από τους πολύ καλούς mid-range shooter του Κολοσσού. Μπαραξανά σε γίνον, σαν να με ακούει. 5-4. Στον τρακ, μπαλά. Φτάνει ξανά στα χέρια Κολοσσού, Σωτηριάδης μέχρι μέσα. Συν 2 για τον πολύ εκρηκτικό γκάρντ των Ιβεδούχων. Αυτό δεν τον θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Έχω κάνει αρκετές φορές φέτος τον Κολοσσό, καλά δεν μεταξύ. Ο Κωνσταντίνου δεν τον θυμάμαι σε κάποιο μάτς. Δεν ξέρω αν είναι και μεταγραφή ή απλά εμείς δεν έχουμε βρεθεί. Ζαμπούρας, άστοχος στον ταμπλό, ο πρόεδρος. Εφηδιασμός, 2 εναντίον 1. Κωνσταντίνου από κοντά, τελειώνει τη δουλειά του Μίνωες.
Καραμπισίνης, Πετρόπουλος προσπείται, περνάει την μπάλα χαμηλά. Πέντε δεύτερα, Σωτηριάδης, δύσκολο σούτ, αποτέλεσμα των βολών. Μεγάλη πάσα. Από τον Γαλίτη, τριποντάκι κοντό. Άστοχος αυτή τη φορά ο Μπεγκατζής Ρούσης, προσπίτει και δίνει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον Αριστοτέλη. Συμβολή 9-3 το σκορ, συν 6 για τον Κολοσσό. 5 και 20 το ρολόι. Αλεξόπουλος, μπάλα χαμηλά στον Κωνσταντίνου. Μπάλα χάνεται, μάχες, κατεβάζει τελικά ο Πετρόπουλος. Σωτηριάδη κατεβάζει. Καραμπεσίλης, λάθος η πάσα. Φωνές από τον Πετρόπουλο. Επαναφορά μου τον Καραμπεσίνη. Σωτηριάδης θα σηκωθεί για το βάλει και αυτό από το elbow. 5 πόντι για εκείνον, 4 για τον Πετρόπουλο και 10 τον Ρούσια από τον Βασκολοσσού. Από την άλλη, ο Βογιατής με 4 και ο Κωνσταντίνου με 4 για τους Μίνωες. Πετρόπουλος, Ζαμπούρας προσπείται ωραία, συμφεύγει, αλλά δεν είναι την φάση. Προς πίσω, λίγο απρόσωπος. Βλαχός. Σε ένα επίθεση για τον Κολοσσό. Καραμπεσίνης, Σωτηριάδης. Θα γυρίσει, θα σπάσει την μπαλαχάνα έξω από όπου την πήρε. Κοντό το σούτ του Καραμπεσίνη. Τρέχουν στον εμβδιασμό οι Μίνωες. Φάουλ ψηλά. Όχι, βήματα. Καλή άμυνα του Πετρόπουλου. Δικό μου το λάθος. Πολύ καλή άμυνα πάνω του Κωνσταντίνου. Πάνω στον Μπατσίκα, ξύπνο του φοράζει ο Πετρόπουλος. Σωτηριάδης βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε αλλά στόχησε. Ο Βογιατζής την καταλαβαίνει και την κλέβει ο Ρούσης. Βογιατζής, τον Αλτατζή δεν βλέπω για τους Μινωές. Σημαντική απουσία του. Μπαχάς, σύμβες απόστασης, καλό από το Γαλίτη. Οι Μίνωες οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο 12-0. Εγώ θα πω ότι όποιος τους παρακολουθούσε από πέρσι το summer δεν τους κάνει μεγάλη εντύπωση το ρεκόρ τους. Θα είχαν πάει εξαιρετικά πέρσι το τελείωμα στην Evolution και τον Τουρούση. Οπότε απλά συνέχισαν μια πολύ καλή πορεία που είχαν ξεκινήσει από πέρσι. Καλά και φάουλ. Όσο εγώ λέω τα δικά μου.
από τον Νέο Γκατζή. Από την άλλη και Κολοσσός, το έχω πει και στον ίδιο τον πρόεδρο, τον Γιώργο Ζαμπουρά, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα what if πέρυσι στο Σάμερ, είχε φοβερό υλικό. Έμεινε το τρίποντο από τον Βογιατζή. Αποκλείστηκε βέβαια σχετικά νωρίς, έπεσε μάλλον ίσως στη πιο δύσκολη διασταύρωση που θα μπορούσε να πέσει. Αποκλείστηκε γρήγορα, συμπηριάζεσαι τα μπλοκ, συν 2 για εκείνον. Ο Γιώργος σήμερα έχει μέχρι στιγμής 7 πόντους. 2-14, πολύ δυσκολάθη. Το νούμερο 12, τον Σικά. Φάχτη γιάρα σήμερα και τέλειωσε με το δεξί. Ρούσης. Δεν κατάλαβε τον για αυτόν. Η πάσα καλύπτει στην αντίπερα όχθη. Αστοχή. Λοιπόν, ο Μπατσίκας. Πετρόπουλος κόβει ωραία, υποδέχεται, αλλά δεν τελειώνει την φάση. Δαλέτζας. Ποιος είχε και εμφάνιση πλέον, γιατί δεν τον είδα, δεν του είχαν φτιάξει ακόμα. Και βγαίνει ο φάουλ και δύο βολές. Έξω ο Γαλίτης. Μέσα για πρώτη φορά. Ο Αλεξόπουλος. Στη γραμμή της συναδελφής του Δαλέτζας. Δεύτερη μία στις δύο. Πρώτη πόντι για τον Γιάννη. Τελευταίο, 1-20. Αλεξόπουλος κοντό, rebound ο Μπαχάς, ο οποίος κερδίζει χώρο, αλλά δεν τελειώνει. Έχει να την φάση. Μέσα και ο Παναγιώτου. Ξέχασε να κάνει καλό μάτι τελευταία φορά που είσαι στην Ιζοφρία. Σωτηριάδης. Ζαμπούρας. Ωραία πάση στον Μπατσίκα, ο οποίος κινήθηκε ωραία χωρίς την μπάλα. Αλλά δεν τελειώνει την φάση. Τελευταία 45 δεύτερα. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Για τον Βογιατζή, ο οποίος νομίζω ότι έλεγε πάρει εκεί πέρα το σουτάκι που ήταν ξεμαρκάρες, ήταν πιο απλά τα πράγματα για εκείνον. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Φτάνει τους 9 από τους Βογιατζής. Μισό λεπτό ακριβώς το ρολόι. Παναγιώτου. Φάει ωραία την πάνω στον Μπατσίκα. Κοντό του στάφου εκείνων. Μπατσίκας ξανά από κοντά. Την μπάλα αυτή τη φορά. Θα του κλείσει το μάτι. Δεκατρία δεύτερα, όλα στην διάθεση των μηνών, οι οποίοι θεωρητικά πρέπει να φάνε όλη την επίθεση. Πέντε δεύτερα, ο Γατζής άστοχος, λοιπόν το Βλάχος, καλή άμυνα. Και τέλος, πόντου 10 λεπτού, 16-17 συν 1 για τους μήνωες. Δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ στο Περιστέρι, πρώτη επίθεση για τους Μήνωες. Στάμος, άστοχος από την προσπάθεια ο συνονόματος. Λοιπόν ο Ζαμπούρας. Λάθος πάσα ο Μπατσίκας. Καλάθι και φάουλ ο Σικάς. Καλά
ξεκινάνε το δεύτερο δεκάλεπτο οι Μίνωες. Φυσικά νομίζω είναι πολύ φορά τον βλέπω, την τελευταία φορά στο Περιστέρι δεν νομίζω να έχει έρθει. Μέσα και η βολή, έμεσο τρίποντο. Καλέτζας. Καλή άμυνα. Κάπα στην μπάλα. Μπάλα σε εκείνον. Παναγιώτη πιέζει ψηλά. Δέκα δεύτερα για την επίθεση των Μινών. Σηκάσει για τρεις, θα το βάλει και αυτό. Έξι, γρήγορη πόντι. Βάζουν μπροστά με συν 7 τους Μίνωες. Time out φωνάζει ο Ζαμπούρας και καλά κάνει. Αυτό και θα γίνει. 16-23, 8-52 στο ρολόι. Επιστρέφουμε το time out με ένα ξέσπασμα. Διαχειρός φυσικά, οι Μίνωες βρίσκονται πλέον με σχετικό μακλαράκι ασφαλείας. 7 πόντων μπροστά στο σκορ. Σωτηριάδης. Δύσκολο φέιντ αγώγη, ας το έχουμε ταμπλό. Ριμπάουντ ο Παπαστάμος. Φίλου, το φάουλ είναι χαμηλά. Επαναφορά με το ΣΥΚΑ. Αλεξόπουλος κοντά το σουτ. Καλέτζας. Μια τριπλίτσα, βγήκε έξω από το τρίποντο, αλλά στο εξέ. Ρίμπαν τον Παναγιώτου, η μπαλά ξανά στο Δαλέτζα. Σωτηριάδης. Ζαμπούρας θα προσποιηθεί, θα κερδίσει χώρο, θα αφήσει το Σωτηριάδη. Εύστοχος ξανά ο Γιώργος. Πρώτη πόντη για τον Κολοσσό μετά από 2,5 αγωνιστικά λεπτά. Παπαστάμος. Σικάς, μπαλά χαμηλά στον Αλεξόπουλο. Από εκεί ξανά στον Βασίλη, ο οποίος κερδίζει χώρο, αλλά αστοχή. Κατ' εκεί περνάει στους γηπεδούχους. Τεχνική ποινή, οπότε καταλαβαίνω φυσικά. Α, όχι. Δεν βλέπω τώρα ποιος είναι. Άκουσες από τη γραμμή της Αναδρομίας του Παναγιώτου. Δεν είναι ο Σικάς, ο Σικάς είναι κανονικά στο παρκέ. Ποιος είναι ο Αλεξόπουλος. Ναι, ο Αλεξόπουλος είναι. Όπως και να έχει. 18-23, επίδεσε τον Κολοσσό. Ζαμπούρας και στην πλάτη. Πολύ ωραίο φαινταγόη, αλλά άστοχο. Έχει να παίξει 15 μέρες ο πρόεδρος, σημαντικό, θα το πούμε. Πολύ καλή άμυνση τριάδι, 2-1-1-1, Πετρόπουλος. Μέσα ωραία την πάσα, νομίζω δεν την περίμενε. Σε αυτό το timing, τριάδις. Καλύτερα κατεβάζει. Αλεξόπουλος
Στάμος Κωνσταντίνου θα σηκωθεί από μέση απόσταση, θα στοχίσει μακρινό rebound ο Βασίλης. Μπάλα ξανά στο Γαλίτη. Σπίση στον Δεσσαμόσταση, έστωγο ξανά από τον Μιχάλη. Πάρα πολύ πρότυπα ο Γαλίτης. Δεν χρειάζομαι πολύ παραπάνω για να καταλάβω το ποιόν του Μιχάλη. Δεν ξέρω αν έχει παίξει και σε παραπάνω κατηγορίες. Πάντως φαίνεται πολύ ποιοτικός. Το Στυριάδη. Ζαμπούρας με μια σφαλιάρα. Θα περάσει την μπάλα λίγο πιο χαμηλά. Πολύ έξυπνα ψυχή πέρα Πετρόπουλος. Δεν έγινε προς πίσω. Κατοχή όμως τώρα θα περάσει στους Μίνωες. Της μεγάλη πάσα, Κωνσταντίνου θα σπάσει έξω στον Παπαστάμο. Άτυχος ο Βασίλης. Αλλαγές έξω Αλεξόπουλος. Βογκατής αν δεν κάνω λάθος. Παπαστάμος. Ωραίο κου, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για τον Βασίλη. Σε δεύτερη μία στις δύο κατά τον Βασίλη. Ψηλά το rebound από Ρούσικ. Κλέβει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Βεγκατζής. Κωνσταντίνου. Ας το κοντοφέντα από το ψηλό. Και τώρα Παναγιώτου. Τρόπουλος Παναγιώτου θα σκοθεί για 3. Θα το χάσει. Τώρα ο Ρούς θα την κλέψει. Τώρα ο Πετρόπουλος θα σκοθεί πολύ άτυχο στο follow. Είναι το 5ο φάουλ για τον Κολοσσόπιος. Από εδώ ξεξής για τα 4 και 50 που μένουν. Πρέπει να προσέχει λίγο παραπάνω στις επαφές του. Παπαστάμος και Μπαχάς στο παρκέ έξω. Όχι, Βλάχος και Μπαχάς έξω. Παπαστάμος και Σικάς. Ρούσης το σκέφτηκε, το πήρε τελικά. Λοιπόν, το Βαγκατζής μεγάλη πάση στον Κωνσταντίνου. Ποιος σταματάει και δέχεται μπλοκ ψηλά από τον Ρούσι. Σηκώνει τον Κωνσταντίνου. Όλα καλά, αγωθήκαμε για λίγο. Δεν υπάρχει λόγος τώρα χριστουγεννιάτικο κάποιος να δραματιστεί. Αλλά γενικά δεν υπάρχει, αλλά πόσο μάλλον τώρα. Τέσσερα, 25 στο ρολόι. Πετρόπουλος, Καραμπεσίνης, Σωτηριάδης θα περάσει. Τον Κωνσταντίνο θα σηκωθεί, αλλά θα αστοχίσει. Λοιπόν, ο Βογκατζής. Κωνσταντίνου κερδίζει χώρο και τελειώνει τη φάση από τα δεξιά.
Πρώτοι δύο πόντι στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον ψηλό, ο οποίος έχει και τέσσερις στο πρώτο. Βίτες για τον Κολοσσό. Καραμπεσίνης στις απόστασεις. Πάστε το μεταβλό από τον Καλοπίτα. Πάλι εκτός από τα πόδια του Πετρόπουλου. Λίπης και μεγμένο φάουλ και καλάθι. Ο Τσιγαλίδης κάνει τα δικά του. Ακόμα ο Βογιατζής. Time out ο Κολοσσός. 3.28 στο ρολόι, 18.31. Επιστρέφουμε μετά το time out. Ωραίο εγκεφαλικό, μέσα και η γωνία από τον Βογιατζή, ο οποίος φτάνει τους 3 πόντους. 3 πόντους στο δεύτερο. Έχει και 9 στο πρώτο, καλάθι Βαλέτζας. Στα οποία έχει ο αθλητικό αποδέχτη τον Βαγκατζή ξανά στην γραμμή της ανορπίας εκείνος. Στα πρώτη δεύτερη, ήταν τις τέσσερις ο Βαγκατζής. Ρούσης, πολύ ωραία αυτό που πήγε να κάνει, δεν του βγήκε. Καλή άμυνα από τον Πετρόπουλο, ο οποίος θα κάνει το deflection. Κατοχή θα παραμείνει στους Μίνωες. Κωνσταντίνου. Μπάλα χαμηλά σε εκείνον. Ποιος θα στο χρυσί. Rebound ο Αριστοτέλης. Η μπάλα στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος φάουλ χαμηλά, το οποίο παραδέχεται. Ο Γαλίτης. Αλλαγές. Έξω εκείνος, μέσα. Ο Αριστίδης ο Αλεξόπουλος. Έχουμε δύο Αλεξόπουλους τώρα το πήρα χαμπάρι. Καραμπεσίνης, αστοχή για 3, rebound ο Βλάχος. 2-20 στο ρολόι. Και κοντά και κοντό ο Βαγκατζής, Κωνσταντίνου στο rebound. Ο 23 συν 13 για τους Μίνωες, οι οποίοι κυρίως μετά το ξέφασμα, φυσικά δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Χρειάζονταν αυτό το kick. Άστοχος ο Πετρόπουλος, rebound ο Καραμεσίνης. Έστοχος ξανά από κοντά. Ξανά. Είδατε ότι είναι η πρώτη πόντη τώρα. Οπότε ξεκινάει με εντυπωσιακό τρόπο την συλλογή πόντου του για σήμερα. Και φάουλ. Εξεβολή. Πετρόπουλος, 1-20 στο ρολόι. Γαλέντζας, Ρούσης. Θα επιστρέψει την μπαλά από που την πήρε. Άστοχος για 3 το ταμπλό, Γαλέντζας. Πάντο Αλεξόπουλος. Κωνσταντίνου περνάει από τα δεξιά, κερδίζει χώρο και τελειώνει και αυτή η φάση. Έξι πόντι για τον ψηλό, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Καραμπεσίνης για 3 και αυτό. Και πάνω που έλεγα
ότι έβαλε τώρα τους πόντους του ποντούς, σαν να με άκουσε. Διάβλα του Πετρόπουλου, βάλα φτάνει στον Μπαχά. Στο διαδύο εύστοχος ο Δημήτρης. Τελευταία 26 δεύτερα λογικά, μια ολόκληρη επίθεση για τον Κολοσσό και ό,τι απομείνει για τους Μίνωες. Από αυτοί χρόνου, φαουλ ψηλά ο Βλάχος. Άλλο ένα έχουν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Καλέτζας, δύσκολη πάσα, Κωνσταντίνου θα βγάλει την μπάλα εκτός. Στην επαναφορά, πολύ καλή από τον Βλάχο. 6 δεύτερα για την επίθεση του Κολοσσού, 8,3 στο ρολόι. Δαλέτζας γρήγορα για δύο αστοχή. Γάλλη πάση στον Κωνσταντίνου, ο οποίος σε καινούριο τέρμα θα καθορίσει το σκορ του Ιδρώνου. 25-41 μπροστά οι Μίνωες. Δεύτερο μέρος εδώ στο Κάρβουνο. Σωτηριάδης βάζει γρήγορα γρήγορα το πρώτο καλάθι για τον Κολοσσό. Μπαχάς έμεινε μόνος, σηκώθηκε αλλά αστόχησε. Πετρόπουλος τα ανεβάζει. Καλοπίτας, αστοχή για 3, rebound ο Δημήτρης, την μπάλα στο Βλάχο. 9-24 επιμέρου σκορ δευτέρου δεκαλέπτου. Απόλυτη κυριαρχία οι Μίνωες, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή. Μπαχάς για 3, θα αστοχίσει, μακρινό rebound ο ίδιος. 3 δεύτερα, ο χρόνος θα τελειώσει, εκπρόσθεσμη προσπάθεια. Το Αλεξόπουλο κατεβάζει ο Πετρόπουλος. Πετρόπουλος στοχή για 2. Βλάχος κατεβάσει και θα περάσει. Βογιατζή. Κατεβαίνει φάουλ από τον Ζαμπούρα. Μέσα ο Ρούσης για τον Κολοσσό στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Παναγιώτης. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Πρώτη πόντι για τον Βογιατζή. Καλοπίτας. Τρόπουλος ωραίο spin μου. Ευστοχή από κοντά σου, ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Από τα πολύ καλά κριτικά όπλα του Κολοσσού, τουλάχιστον για φέτος. Φάουλ, Πετρόπουλος πάνω στην προσπάθεια του Βλάχου. Ο Βλάχος, ο οποίος πριν λίγο καιρό ήταν μάλλον όχι, εκτελούσε για ένα βράδυ free coach, όπως μου είπε στο βούσου που τότε. Πάλι τη δεύτερη. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 2 λεπτά. Σωτηριάδης. Χαραπεσίνης.
Μητρόπουλος, θα σηκωθεί από μέση απόσταση, θα στοχίσει, rebound ο Βλάχος. Σικάς. Πέρασε Μητρόπουλο, ωραία, πάσα χαμηλά, καλάθι. Ο Αλεξόπουλος. Πρώτο καλάθι για τον Νίκο. Γραμπεσίς για 3 δεν θα απαντήσει. Μεγάλη πάσα ο Βλάχος, κλέβει τον Ιριάδης. Ρούσης. Φίτας. Βράσει μπαλά ξανά στον Ράις Ντέλη και από εκεί στον Μετρόπουλο. Ποιος θα περάσει και θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές για τον Παναγιώτη. Μέσα η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 31-45. Εκτός από τα πόδια του Μετρόπουλου. Μπαχάς. Κάς. Θα περάσει. Το φάουλ χαμηλά από τον Παναγιώτου. Τρίτο φάουλ για τον Κολοσσό. Ένα μέχρι στιγμής έχουν οι Μίνωες. Αλεξόπουλος. Σικάς. Παναγιώτης ο Μαρκάρι. Μάχη στο τελεφάουλ. Πάλι εκτός από τα χέρια του Ούση. Δέκα δεύτερα για τους Μίνωες. Μπαχάς. Δύσκολο. Ράνινγκ φλότερ. Φάουλ από τον Δημήτρη. Δεύτερα για τους Μίνωες. Σωστό. Θα βγαίναν εύκολα στο διαφωνδιάσμα τώρα. Η γηπεδουχή. Πετρόπουλος. Παναγιώτου. Η μπάλα χαμηλά στον Σωτηριάδη. Και από εκεί στον Καλοπίτα. Καλοπίτας για 3. Θα στοχίσει. Κατεβάζει ο Σικάς. Τέσσερις κολοσσιώτες έχουν γυρίσει σε επίθεση με τον Βλάχο. Μπαχάς. Σικάς θα σκοθεί για 3 και θα το βάλει και αυτό. Δεύτερο τριποντάκι για εκείνον. Φτάνει τους 9 πόντους. Τριαντένα 48. Το τρίτο σουτ από τον Αριστοτέλη. Βλάχος. Αλεξόπουλος. Θα περάσει, θα καλυφθεί στον αέρα και θα κερδίσει και το φάουλ. Δύο βολές ο Παναγιώτης. Έξω ο Αριστοτέλης, μέσα. Ο Ζαμπούρας, έξω ο Καλοπίτας, μέσα ο Δαλετζάς για τον Κολοσσό. Μία-μία. Μία στις δύο. Τρέποντας από τα αποδυτήρια, ο Βογιατζής συνεχίζει για να δούμε πως έχει. Έχει σίγουρα 9 στο πρώτο. Και 3 στο δεύτερο, οπότε φτάνει γρήγορα γρήγορα στους 14. Στους 13.
14. Άστοχος από κοντά από Κιατζής. Ρίβαουντ τον Παναγιώτου. Τσαμπούρας, ωραία πάστα στον Τυριάδης. Η μπάλα θα το φύγει από τα χέρια. Δεν την προλάβω, Σικάς. 4:42 στο ρολόι. Καλέτζας. Πετρόπουλος παίζει με βλάδι, κερδίζει χώρο και τελειώνει την φάση. Καλό βράδυ σήμερα για τον Πετρόπουλο. Έχει φτάσει η 9. Μπαχάς. Κάς. Καλυφθέρεψε την μπαλά από που την πήρε. Drive ο Δημήτρης. Στέκεται άτυχος. Μάνο Παναγιώτου. Ταλέντζας. Μεγάλη πάση στον Σωτηριάδη. Μπλοκ από πίσω. Κατάφερε και τελείωσε κάπως την φάση. Ο Σωτηριάδης. Αλεξόπουλος. Άστοχος από κοντά ο Αλεξόπουλος. Μεγάλη πάση στο Σωτηριάδη. Ξανά στη θέση offside. Αυτή τη φορά θα τελειώσει τη φάση. Στο Στέφεν του Τριάδη, στους 5 ο Πετρόπουλος. Στην τρίτη περίοδο από την άλλη 2 ο Γιατζής, 1 ο Βλάχος, 2 ο Αλεξόπουλος και 1 και 3 ο Σικάς. Τώρα το φάουλ του Κολοσσού. Μέσα από Βαστάμος, μέσα και Κωνσταντίνου, έξω ο Μπαχάς και ο Αλεξόπουλος. Όχι, ο Μπαχάς παραμένει. Ο Βαστάμος βγαίνει. Για να βαρέσει τις βολές, από ό,τι καταλαβαίνω. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Έβαλε τις βολές του και θα κρατήσει τον πάγκο ο Δημήτρης. Προσεγγίζει σιγά σιγά τους 20 διαφορά, απλοποιείται η υπόθεση για τους Μινωές, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται τελειώνουν αλόβητο τον πρώτο γύρο με 13-0. Κωνσταντίνου. Σικάς. Αλία με τους κυριάτους, ο οποίος θα κλέψει. Εντάξει, νωρίς βέβαια είναι ακόμα. Και μπορεί να κάνουν ένα μεγάλο μπαμ οι κολοσσιώτες και να μην στείλουν κουβά, αλλά είπα να πάρω το ρίσκο και να το πω. Ριμόντος Κάς. Δέκα δεύτερα. Παπαστάμος θα δώσει ένα screen. Κωνσταντίνου. Σπάσει την μπάλα έξω. Βογκατζής για τρεις. Άστοχος, ριμπάνω Κωνσταντίνου. 9-14 για τους Μίνωες. Παπαστάμος. Εύστοχος, πενταβλό από κοντά ο Βασίλης. Μπράβο Μπιλάρα, φωνάζει από τον παγκό. Σωτηριάδης. Δύσκολο fade away, άστοχο. Κωνσταντίνου, καλάθι από κοντά. Παναγιώτου.
φάουλ ψηλά από τους Μίνωες. Αυτό το τυποδάκι λοιπόν το Παναγιώτου. Ένα λεπτό. Ζαμπούρας δύσκολο που επιχείρησε. Βογκατζής. Ελέξικο. Το κολοσσό Παναγιώτου. Θα περάσει από τα δεξιά. Θα αφήσει τον Κωτηριάδη. Κακή συνεννόηση εδώ. Πάει στον Πετρόπουλο. Καλάθρια τον κολοσσό. 2, 4, 6, 7 πόντια για τον Πετρόπουλο. Καλή συγκομιδή. Το είπα και πριν ότι κάνει ήδη καλό μάτς. Κερδισμένο καλάθρια και φάουλ ο Σικάς. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά διαφορετικοί σκόρερ για τους Μινωές. Σοβαρή δουλειά θα γίνεται. Μέσα και η βολή. Δεύτερα Πετρόπουλος. Σωτηριάδης. Πενταγώδη δύσκολο. Ένα δεύτερο στο ρολόι. Τέλος της περίοδου 37-58. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουνο. Κωνσταντίνου. Παπαστάμος, η μπάλα θα βγει εκτός. Δεν έκανε και αυτό το σκορ. Το πρώτο σκορ. Στις τρίτης περίοδου, Ζαμπούρας, δύσκολη προσπάθεια, φάουλ και δύο βολές για τον πρόεδρο. Σε πρώτη. Στο δεύτερη 37-58 παραμένει. Λάχος. Σκοφή για 3, θα στοχίσει. Rebound ο Παπαστάμος. Μπάλα ξανά στον Λάχο. Παναγιώτη το αντεβάζει το αμυντικό rebound. Πετρόπουλος. Ζαμπούρας κλείνεται από δύο, βρίσκει τον Σωτηριάδη. Έμεινε μόνος στο εκείνος, ούτε αυτός το πίστεψε νομίζω. Ας το και οι δύο του προσπάθειες. Καλάθι, ούτε τώρα ο Πετρόπουλος. Μακιαγμένη η υπεδουχή. Παπαστάμος. Περάσει από τα αριστερά, θα αφήσει ωραία στην Κωνσταντίνου. Αστοχός εκείνος, ριμπάουντ ο Πετρόπουλος. Μελέτζας. Αστοχός από κοντά με ταμπλό. Αφού τώρα το Τριάδης. Πρώτο καλάθι του τελευταίου δεκαλέπτου.
στη θέση για τους Μίνωες. Κωνσταντίνου προσπίτε αστοχή από κοντά. Ο Κυριάδης με ταμπλό, συν 2 για εκείνον. 4 αναπάτη του πόντι από τον Κολοσσό. Αστροδεύω τα έχει ξανά. Καλύτερα θα ανεβάζει. Καλύτερα σε μεγάλη πάση στον Ζαμπούρα. Δεκαδεύτερα Πετρόπουλος κερδίζει χώρο, 6-0. Άφοντι για περίπου 2,5 λεπτά. Η Μινοέσα να με άκουσε εδώ. Ο Αλεξόπουλος. Και λέει κάτω τον βουλό στο στόμα. Θα κάνω. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 3 λεπτά. Πετρόπουλος. Σωτηριάδης. Μπαλά στην γωνία στον Δαλέτζα και από εκεί στον Ζαμπούρα. Γιώργος γυρνάει. Άλλα στοχή. Νομίζω ότι το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Εκτός κι αν μας επιφυλάσσουν εκπληξούλα. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι. Επιθετικό φάουλ ο Παπαστάμος. Βαλέντζας. Δύσκολο αυτό που προσπάθησε. Πάει γρήγορα, αλλά βάζει φρένο. Η μπάλα έξω στον Αλεξόπουλο. Σούτ για τρεις εκείνος. Κοντό. Βάντος Κάς. Μπάλα στον Παπαστάμο. Κοιτάς την μπάλα, κατοχή παραμένει στους Μινωές. Λάχος. Στάμος. Μπάλα εκτός. Ζαμπούρας γυρνάει και ευτυχία από κοντά ο Γιώργος. 8-2 σε ρί. Στα πρώτα 5 λεπτά. Λάθος πάσα. Πετρόπουλος κλέβει. Θα πάει μέχρι μέσα. Καθαρή. Όχι, λοιπόν το λάθος φάουλ. Ψηλά ο Βλάχος. Βρήκε και χέρι. Πέντε και 20 το ρολόι. 45-60 μειώνουν στους 15. Η γηπεδούχη, υπάρχει χρόνος ακόμα. Μέσα η δεύτερη. Πετρόπουλος θα είναι τους 3. Βίτες για τους Μίνωες. Λάχος. Κάς. Θα πάρει ένα στυλ από τον Ανεξόπουλο. Φτάει στο παιδί ο Πετρόπουλος. Πολύ καλή άμυνα φυσικά. Αν και πεσμένος. Ο χρόνος τελειώνει. Πολύ καλή άμυνα από τον Κολοσσό. Ζαμπούρας. Ματσίκας. Δύσκολη προσπάθεια. Κοντό το σουτ. Περιβάλλον τον Παφάς. Να γυρίσει τον Ανέ. Να φωνάζουνε. Από τον Πάγκο. Δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Μίνωες. Έχουν πετύχει μόνο 2 πόντους
σε 5,5 λεπτά. Λάχος άστοχος. Λοιπόν, ο Ζαμπούρας έτσι το χοντριβουδάκι, ο Καραμπεσίνης πάρτι από τους Μίνωες, time out ο συνονόματος. Επιστρέφουμε το time out, 3:59 στο ρολόι, έχουν λιώσει στους 13 η υπερδοχή. Πολύ καλή προσπάθεια, δεν παραθούν το μάτς και πολύ καλά κάνουν, αν με ρωτάτε. Άστο την πρώτη από τον Βοιατζή. Εξοχή δεύτερη. Σεντρόπουλος. Καλοπίτας, Καραβεσίνης, ξανά για τρεις. Θα αστοχίσει λοιπόν ο Ρούσης. Καλοπίτας. Δύσκολη η βάση για να περάσει. Κλέψιμο ο Σουκάς. Ποιος πάει πολύ γρήγορα. Περνάει από τα αριστερά και τελειώνει με καλά και φάουλ τη φάση. Καραξίνης θα σπάσει την μπάλα έξω στον Μπατσίκα. Καραμπεσίνης μόνος του. Μέσα και αυτό. Δείτε το δημοδάκι για εκείνον. 52-63 μειώνουν ακόμα περισσότερο οι γηπεδούχοι. Σικάς για τρεις, κοντό το σουτ, ο ίδιος το rebound. Πολύ καλά, ο Μετρόπουλος πέφτει την κορμιά, κλέβει ο Μετρόπουλος, αλλά συνέχεια σηκώνεται και κάνει βήματα. Απροσεξία εδώ από τον περιφερειακό του Κολοσσού. Βγαζής. Στοχή για τρεις, θα αστοχίσει μακρινό. Όχι, αυτή την πάνω να βγει εκτός ο Βενταντζής. Έχει ο Βενταντζής, ο Μπατσίκας. 2:25 στο ρολόι. Πετρόπουλος από μέσα απόσταση. Θα αστοχίσει. Μάχη και περιπάνω κατεβάζει ξανά ο Σικάς. Φάουλ, ο Καλοπίτας. Καλό φάουλ. Αλεξόπουλος παίζει με πλάτη, γυρνάει, αλλά αστοχή, rebound ο Καλοπίτας. Καραμεσίνης ξανά μόνος του, το δίνουν και τους τιμωρεί. Φωτιά, παίρνει το μάτς. Τι θέλω και μιλάω κι εγώ. 55-63 μειώνουν στους 8. Μπαχάς. Το μονό μου είναι ξεκάθαρο τώρα με τον Κολοσσό. Επιστροφή
πρώτο time out, 1-20, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Κολοσσό. Αλεξόπουλος, Σικάς, κλέβει ο Πετρόπουλος. Σωτηριάδης φεύγει στον εμφυλιασμό. Κλέψιμο Μπαχάς, Σικάς κερδίζει το φαουλ από τον Πετρόπουλο, κόβαλε και με τα μπλοκ. Θα μας τρελάνει ο Σικάς. 1 λεπτό ακριβώς, να παραμένουν ψύχρεμοι, πρέπει εδώ οι Μίνωες κυνηγάνε τη μεγάλη ανατροπή, οι γηπεδούχοι. Αλεξόπουλος, Σικάς, πρέπει να παίξει και με τον χρόνο εδώ. Οι φιλοξενούμενοι, Σικάς άστοχος, rebound ο Ρούσος Πετρόπουλος. 57-65. Πετρόπουλος καλή άμυνα, η μπάλα έξω, καλοπίτας για 3. Κάπου εδώ νομίζω πέφτουν τίτλοι τέλους. Δύσκολα πράγματα θα αλλάξουν. Σικάς, μπάλα επιστρέφει ξανά σε εκείνον. Ξόπουλος από κοντά, αστοχή. Σωτηριάδης, άρχισε για το πλατεία του, 22 δεύτερα απομένουν. Νομίζω επίθεση. Σε 96-65 σκορ παιχνιδιού, 13-13 στον πρώτο γύρο οι Μίνωες.